κάθε κυβέρνηση θα κάνει αυτό που έκανε και η σημερινή. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αυτό θα κάνατε κι εσείς, λοιπόν. Μα αυτό κάναμε εμείς. Το 2015 είχαμε 860.000 καταγεγραμμένους. Από πού μπήκαν αυτοί, κυρία Αναστοπούλου, γνωρίζετε? Από τα νησιά μας. Γιατί μπήκαν από τα νησιά μας? Γιατί θέλανε να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στη θάλασσα και να κινδυνεύσουν να πνιγούνε? Ή γιατί τους άρεσε να κάνουν θαλάσσια σπορ? Ήταν κλειστός ο Εύρος. Η κυβέρνηση δική μας είχε κλείσει τον Εύρο χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να δημιουργεί κλίμα μυσαλλοδοξίας, χωρίς να παρακινεί τους πολίτες να πάρουν τα δίκανα και τις καραμπίνες. Είχαμε κλείσει αποτελεσματικά τις ροές, τα τελωνεία το πρόβλημα, από τον Εύρο. Με συγχωρείτε, το πρόβλημα στον Εύρο δεν το δημιούργησε ο Ερντογάν? Με αυτές τις πρακτικές προσφυγικές ροές, επαναλαμβάνω. Μια οργανωμένη εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού από τον Ερντογάν. Και τέθη το δίλημα στην κυβέρνηση. Τι να πράξει? Έχετε απόλυτο δίκιο όταν μιλάτε για οργανωμένη απόπειρα εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την πλευρά της Τουρκίας. Και ακριβώς επειδή εγώ το πιστεύω αυτό, ότι τούτε στις κρίσιμες ώρες μπορώ να σας μιλάω δεκάδες λεπτά, θα υπερβούμε τον τηλεοπτικό χρόνο, για τα λάθη, τις αστοχίες και την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης στο προσφυγικό. Άλλωστε τα έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν ακύρωσε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά είπε έκανα λάθος, μετά από 7 μήνες το επανίδρυσε. Ναι, αλλά μας λέτε αλλά ότι το θα κρίσιμο κάνατε σήμερα, το ίδιο στο μην με διακόπτετε σας παρακαλώ, το κρίσιμο σήμερα, γιατί θέλω να πω αυτή τη φράση, δεν είναι τόσο να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας, όσο να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε απέναντι από μια γεωπολιτική απειλή. Όχι μονάχα από το δράμα των προσφύγων που δεν πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ως εχθρούς και εισβολής, αλλά απέναντι σε μια γεωπολιτική απειλή από την πλευρά της Τουρκίας. Και όταν έχουμε μια γεωπολιτικού χαρακτήρα απειλή, οφείλουμε, επαναλαμβάνω, οι πολιτικές δυνάμεις, να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο συνεννόησης, αν όχι ομοψυχίας. Τι όμως θα κάνατε εσείς διαφορετικό? Είπατε ότι συμφωνείτε με την πρακτική του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μια Τουρκία η οποία αυξάνει την προκλητικότητά της. Όχι μονάχα στον Εύρο και στις προσφυγικές ροές, αλλά την αυξάνει με την παρουσία ερευνητικού σκάφου στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη, την αυξάνει με την τουρκο-λιβική συμφωνία, όπου παραβιάζεται κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και αν θέλετε, όλα όσα συμβαίνουν στις τελευταίες μέρες δεν πρέπει να αποτελούν κεραυνό ενεθρία. Διότι ο πρόεδρος, ο Τούρκος πρόεδρος, έχει απειλήσει και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα παραβιάσει την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και θα αφήσει ανεξέλεγκτες ροές εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αν ήσασταν λοιπόν, πρωθυπουργός αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, τι θα έκανε διαφορετικά? Η Ελλάδα λοιπόν τούτη την ώρα οφείλει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστική στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχισμένοι στην πλειοψηφία τους, δεν έρχονται για να ζήσουν στη Λέσβο, για να ζήσουν στην Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο ή στην Αλεξανδρούπολη. Έρχονται διότι θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη, θέλουν να περάσουν στην κεντρική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν σήμερα έρχεται και μας λέει, χτυπώντας μας την πλάτη, ότι το πρόβλημα είναι η ασπίδα μας στα χερσαία σύνορα. Μα το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν ούτε το 2015, ούτε σήμερα είναι τα χερσαία σύνορα. Και ορθώς κάνουμε και τα φυλάμε. Όπως κάναμε λοιπόν και το 2015.